Καλησπέρα. Εδώ είμαστε με τον Γιάννη Κουβόπουλο. Τον Δημήτρη Κοντό. Για μια πράσινη ώρα με πολύ έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες ώρες. Έχουμε πολύ έντονα σημαντικά θέματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχουμε διάφορα μπασχετικά που θα συζητήσουμε. Έχουμε να τα πούμε μαζί αρκετές μέρες. Τα λέγατε εδώ με τον Χρήστο Γιαννούλη, τον Γιάννη τον Κουβόπουλο, τον Τάσο, τον Νικολογιάννη. Περιμένουμε σε λίγο τον Χρήστο, τον Γιαννούλη, να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από το ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί έχει σκάσει ένα θέμα το οποίο αλλάζει λίγο τα πράγματα με τον Πιέμπο Σάγκ να μιλάει για ένα μοντέλο συνδιοίκησης. Συνδιοίκησης, τουλάχιστον για ένα μήνα. Για ένα μήνα, άρα μιλάμε για καθυστέρηση. Έχουμε για μπάσκετ αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Πήρω α κενό το μήνυμά σας στο 54301, χρέωση 0,31 λεπτά το SMS, γιατί νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι σημαντικές. Έχουμε να πούμε και για το μπάσκετ πολλά πράγματα. Ό,τι άλλο προκύπτει. Γιάννη. Σίγουρα οι εξελίξεις της τελευταίας στιγμής είναι αυτές που αφορούν το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και το θέμα της μεταβίβασης των μετοχών, κάτι που δεν αναμένεται να γίνει σύντομα έτσι όπως όλα δείχνουν. Όλοι περιμέναν ότι η Παρασκευή θα είναι η καταληκτική ημερομηνία με το άνοιγμα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κάτι το οποίο δεν θα γίνει όπως φαίνεται, με τον Παϊρό της Πιμπομπουσάν να κάνει λόγο για ένα μοντέλο συνδιοίκησης για ένα μήνα, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, με τον Γιάννη Αλαφούζο. Αυτό είναι της τελευταίας στιγμής. Θα μας πει και ο Χρήστος. Σε πολύ λίγο τον έχουμε. Εγώ θέλω να πω ότι κάτι το είπατε εσείς τις προηγούμενες ημέρες. Χθες ο κόσμος του Παναθηναϊκού αποχαιρέτησε ένα καταπληκτικό παιδί, τον Θάνο τον Τζουκνίδα, στη Νέα Σμύρνη. Μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για την οικογένειά του πάνω απ' όλα. Ένα αγαπητό παιδί σε όλους μας, ο οποίος έφυγε ξαφνικά τα ξημερώματα της Κυριακής, και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Χιλιάδες κόσμου ήταν στη Νέα Σμύρνη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει και που το σκεπάζει. Και κουράγιο στην οικογένειά, οικογένειά του. Θα μας λείψει και εμάς πάρα πολύ, γιατί ήταν ένα παιδί που είχαμε άριστες σχέσεις. Το λάτρευε τον Παναθηναϊκό, τα ερωτήματά του, τα ταξίδια με το αυτοκίνητο στην Κωνσταντινούπολη για να δει την ομάδα. Εντάξει, πολύ βαρύ το κλίμα. Να πούμε ξανά συλληπιτήρια στους οικείους του και να προχωρήσουμε αναγκαστικά παρακάτω. Στις ερωτήσεις του κόσμου και γενικά σε όλα όσα πρέπει να πούμε. Αν μου επιτρέπεις, πριν μπούμε στις ερωτήσεις του κόσμου, να υπενθυμίσουμε κάτι που έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα και το έχουμε πει πολλές φορές και αξίζει να το αναφέρουμε. Το pawshop.gr έχει δημιουργήσει ένα e-bazaar και από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 8 Ιουλίου ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει την δυνατότητα να προχωρήσει σε αγορές μέσω του pawshop.gr σε συγκεκριμένα προϊόντα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων με τους φίλους του Παναθηναϊκού να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα προϊόντα αυτά μέχρι και με μείον 80% έκπτωση. Κάτι που είναι νομίζω ότι καλύτερο και για τις καλοκαιρινές ημέρες και για την περίοδο του καλοκαιριού. Πολύ, πολύ μεγάλες εκπτώσεις από το pawshop. Πέστε να πάρετε τα προϊόντα σας. Έχει έρθει το πρώτο μήνυμα στο πύρο Α κενό στο 54301, επαναλαμβάνω, χρέωση 0,31. Καλησπέρα σας, οι οπαδοί αυτή την περίοδο πρέπει να ασχολούνται με τα διαρκείας και τίποτα άλλο. Η θέση μας είναι στην εξέδρα. Εμπιστοσύνη στη διοίκηση και στο προπονητικό team. Καλό ταξίδι, Θάνο Τσούκ, θύρα 13, Παραδείσου, το πιο δυνατό κλαμπ που έχει υπάρξει ποτέ. Καλό σας απόγευμα από το φίλο μου 464. Τα είπε όλα σε ένα μήνυμα. Ναι, εντάξει, τι να συζητάμε. Ο Θάνος πάντως εξασφάλιζε τη θέση του από νωρίς και γενικά η τρέλα του με τον μπάσκετ ήταν πώς να το πω, κάτι απίστευτο. Και ανιδιοτελής αγάπη, ούτε εγκρίνιες ούτε τίποτα. Ειλικρινά, οι δημοσιογράφοι του ποδοσφαιρικού τμήματος θεωρείτε ηλίθιο τον κόσμο του Παναθηναϊκού? Πόσο δούλεμα ακόμα σκοπεύετε να μας ρίξετε? Καλά κάνουν και μας αυτόν οι αντίπαλοι. Καταρχήν, ξάδερφε Βασίλη, Βασίλης, δεν βλέπεις μπροστά σου κανέναν ρεπόρτερ ποδοσφαιρικού τμήματος. Αν γνώριζες, εγώ και ο Γιάννης ασχολούμαστε με τον μπάσκετ. Τώρα, αν πιστεύεις ότι ο Τάσος ή ο Χρήστος σου έχουν ταΐσει ποτέ κουτόχορτο, πολύ καλά θα κάνεις να μην μας παρακολουθείς και να παρακολουθείς αυτούς που θεωρείς ότι σου λένε αλήθεια. Γιατί ο Τάσος, ό,τι ζούμε αυτές τις μέρες, τα έχει πει
Και πιστέψτε με, τα έχει πει με μεγάλο κόστος. Και από εδώ και στο ραδιόφωνο. Και με μεγάλο κόστος και με κάτι που δεν θα το κάνει κανείς. Οπότε προσέχετε τι στέλνετε, γιατί ξέρεις, δεν είναι και οι μέρες ωραίες. Ειδικά για τον Τάσο και τον Χρήστο φυσικά. Αλλά ο Τάσος, επειδή είναι, ξαναλέω, ο πιο παλιός ρεπόρτερ στην πιάτσα και επειδή έχει πάρει θέση σε όλα, δεν μπορούμε να του πούμε το παραμικρό. Λοιπόν, Γιάννη, είναι βροχή τα μηνύματα. Ναι, έχουμε αρχίσει. Τι γίνεται με Ρίβερς Λουτζέσκι, τι γίνεται με Παπά. Τι γίνεται με Κόπονεν. Πριν μπούμε ενδελεχώς να τα αναλύσουμε. Για Παπαπέτρου, λοιπόν. Να κάνουμε μια σούμα. Μια σούμα. Έχει σκάσει ένα θέμα Κόπονεν από χθες. Ο Κόπονεν, έχω την αίσθηση ότι απασχολεί τον Τσάβι Πασκουάλ έντονα και είναι ένας παίχτης ο οποίος θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες. Για το θέμα του Παπά δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Για το θέμα Παπαπέτρου, μην ρωτάτε εμάς, ρωτήστε την κόκκινη ώρα ή την τουρκική ώρα, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό το θέμα. Παπαπέτρου, θα ξαναμιλήσει με τον Ολυμπιακό. Είχαμε πει εξ αρχής ότι η προτεραιότητα είναι αυτό. Έχει έρθει μια πρόταση από την ΕΦΕΣ, με βάση τα δημοσιεύματα που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν μείνει στον Ολυμπιακό, ο παίχτης λογικά θα πάει στην ΕΦΕΣ. Πάμε, λες, σιγά σιγά να το. Να το τρέξουμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Έρχονται τα μηνύματα, συνεχίζουν και έρχονται ότι είναι τελικά με Λουτσιάνο και Λουντ. Αυτά που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, ο Λουτσιάνο αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό. Ο Λουντ συνεχίζεται, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει και ο Χρήστος, οι συζητήσεις με τους πράσινους. Ο φίλος ο Αναστάσιος λέει την καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς. Με Παπά τι παίζει, ισχύει ότι ενδιαφερόμαστε για Λαρετζάκη, ρωτάει ο Αντώνης. Δεν έχει προκύψει κανένα θέμα Λαρετζάκη. Έχει προκύψει φημολογία έντονη από το παιχνίδι της Εθνικής και μετά. Λογικό, που λογικό. Ξέσπασε. Λογικό. Έχουμε πει και τις άλλες φορές ότι ο καθένας κάνει το ρεπορτάζ του. Ο καθένας έχει τις πληροφορίες του. Από εκεί πέρα δεν μπορεί το καλοκαίρι να συμβούν όλα. Κάποια θέματα που γράφουν οι συνάδελφοι μπορεί να είναι υπαρκτά, κάποια όχι. Κάποια που γράφουμε εμείς βγαίνουν, κάποια δεν βγαίνουν. Είναι αυτό που είπες. Ο καθένας έχει τις πληροφορίες του, ο καθένας βγάζει αυτό που νομίζει. Να πάμε σιγά σιγά στο Χρήστο. Γιατί πάμε νομίζω στο Χρήστο, ότι. Γιατί είναι και το σημαντικότερο και αυτό που καίει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο μαζί μας. Δεν τον ακούμε. Δεν τον ακούμε τον Χρήστο. Περιμένουμε να τον ακούσουμε. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Ο Χρήστος Γιαννούλης, να μας πει τι έχει προκύψει. Στις τελευταίες ώρες, λοιπόν, όπως και εσείς είπατε προηγουμένως, έχει προκύψει αυτή η είδηση από το περιβάλλον του κ. Πεμπόξαν που αποκάλυψε η ιστοσελίδα SDNA για τον ένα μήνα παράταση και τη συνδίκηση με τον Γιάννη Αλαφούζο. Να πούμε ότι αυτό το πράγμα που προτείνεται ουσιαστικά για να γίνει η μετάβαση στους εκπροσώπους της Πανάζια έχει τρεις άξονες. Ο ένας είναι να βοηθήσει η πλευρά του Ταϊλανδού με κάποιο οικονομικό κομμάτι, ώστε να υπάρχει μια ομαλότητα και να δουλέψουν ομαλά η Δόνης και Νταμπίζας. Από εκεί και πέρα να πληρωθούν κάποια άμεσα χρέη που έχει ο Παναθηναϊκός για να μην κινδυνεύσει κι άλλο η ομάδα με όλα αυτά που έχει περάσει τόσο καιρό. Και να καλυφθεί η αύξηση του συμμετοχικού κεφαλαίου σε βάθος χρόνου. Αυτό που προέκυψε και χθες μετά την εκπομπή που κάναμε με τον Γιάννη και αναλύσαμε κάποια πράγματα. Που ανέφερε ότι το χρονικό περιθώριο για να καλυφθεί μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου μπορεί να είναι και 5 μήνες. Αυτό βέβαια για τον Παναθηναϊκό μόνο θετικό δεν μπορεί να είναι, διότι αν παραταθούν οι εξελίξεις και συνεχιστεί αυτή η βεβαιότητα, μεγαλώνει και η ανασφάλεια όπως καταλαβαίνουμε. Και απ' την άλλη, στον κόσμο πλέον πάβει να υπάρχει μόνο προβληματισμός και ανασφάλεια, αλλά θεωρώ ότι θα υπάρχει και ένα αίσθημα κοροϊδίας από όλα αυτά που γίνονται. Χρήστο, αν δεν κάνω λάθος, τις τελευταίες ημέρες έβγαινε από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου ότι όλα πάνε καλά, ότι περιμέναμε τον Παϊρότζη να έρθει για να κλείσει τον deal και ότι την Παρασκευή θα μπαίνανε και τα λεφτά. Άσχετα αν στην Πράσινη γράφατε με όλους τους τρόπους ότι υπάρχει θέμα και να κρατάμε μικρό καλάθι. Πώς προέκυψε αυτό τώρα, θεωρείς, δύο μέρες πριν το άνοιγμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου? Θεωρώ ότι υπάρχει μια αναβλητικότητα σε όλες τις κινήσεις που γίνονται από την πλευρά του συνομιλητή του κυρίου Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό, διότι και άλλες φορές περιμέναμε πράγματα τα οποία είτε δεν έγιναν είτε έγιναν με καθυστέρηση, όπως την άφηξή του εδώ. Λίγο πιο δυνατά, Χρήστο, γιατί μας έρχονται μηνύματα ότι δεν ακούνε καλά. Συμμετοχικού κεφαλαίου. Ναι, λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά, λέω. Πάμε. Συνεπώς, λοιπόν, νομίζω ότι αυτό όλο έχει να κάνει με αυτή την αναβλητικότητα και με το
Το αν είναι τελικά τόσο αποφασισμένοι να επενδύσουν στον Παναθηναϊκό, αν εξυπηρετούν κάποια άλλα πράγματα ουσιαστικά και θέλουν να κάνουν τον Παναθηναϊκό ένα όχημα για να τα επιτύχουν. Αυτό προφανώς πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο του Παναθηναϊκού που θέλει να δει την ομάδα να επιτέλους να παίρνει τα πάνω της, να είναι σε τουλάχιστον αποδεκτά επίπεδα. Δεν λέμε τώρα να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στον πρωταθλητισμό άμεσα, είναι ανέφικτο και ουτοπικό, αλλά είναι σε ένα επίπεδο αξιοπρέπειας για Παναθηναϊκό, γιατί όλα αυτά που περνάει είναι από δυσάρεστα ως ντροπιαστικά σε πολλές περιπτώσεις. Χριστό, ακούσαμε αυτό που είπες με προσοχή. Έχω μια ερώτηση. Χθες ανακοινώθηκε ο Δόνης και ο Νταμπίζας, έτσι δεν είναι? Τι τους είπανε, τι πιστεύετε ότι τους είπανε και τι αλλάζει κάτι αυτή η αναβολή ουσιαστικά της μετάβασης στις μέρες του Ταϊλανδού? Αλλάζει κάτι ή το γνώριζαν, πιστεύεις, από το χθεσινό ραντεβού? Θεωρώ ότι και οι δύο ήταν συνειδητοποιημένοι ότι μπορεί να συνεχίσουν για πολύ καιρό με τη διοίκηση με την οποία έκαναν τις συζητήσεις πριν υπογράψουν στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θεωρώ ότι και οι δύο ήταν συνειδητοποιημένοι ότι μπορεί να πορευτούν με διοίκηση Αλαφούζου. Το τι ακριβώς έχουν πει με την πλευρά του Ταϊλανδού, γιατί έγινε και μια συνάντηση του Νίκου Νταμπίζα με το γιο του Παϊρότς Πεϊμποξάν τις προηγούμενες μέρες, δεν το γνωρίζουμε ακόμα, αλλά μίλησαν κυρίως για το πλάνο αυτό που έχει ήδη ετοιμάσει ο ίδιος ο Νίκος Νταμπίζας. Ωραία. Έχουμε κάτι αγωνιστικά. Είναι και η προπόνηση σήμερα. Πρώτη προπόνηση. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε κάτι για το αγωνιστικό κομμάτι. Στο αγωνιστικό, σήμερα πρώτη προπόνηση 7 και 4. Κανονικά όλοι οι παίχτες θα είναι στο Κοροπή για να κάνουν πρόγραμμα να ξεκινήσει η σεζόν. Από εκεί και πέρα ανακοινώθηκε και από τον Παναθηναϊκό και το πρόγραμμα της προετοιμασίας στην Ολλανδία, με την ομάδα να φεύγει από την Αθήνα στις 16 του μήνα και να πηγαίνει στο Τίλμπουργκ. Θα επιστρέψει στις 31 Ιουλίου. Στο διάστημα αυτό ο Παναθηναϊκός θα δώσει 4 φιλικά εκεί, στις 18 Ιουλίου με την Αλκμαρ, στις 22 Ιουλίου με την Άντβερπ και στις 28 Ιουλίου με την Ντεχάγ. Και υπάρχει μια εκκρεμότητα για ένα ακόμα παιχνίδι στις 25 του μήνα. Ψάχνει ακόμα αντίπαλο ο Παναθηναϊκός. Είχε γίνει μια ζήτηση με τη Χέρελφέιν, ίσως είναι αυτή. Θα το δούμε τώρα. Αυτό ακόμα εκκρεμεί. Συγγνώμη, κάτι τελευταίο, επειδή έρχονται για τα μηνύματα και είσαι εδώ μαζί μας και μπορείς να μας βοηθήσεις. Τι γίνεται με την περίπτωση του Λουντ? Υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι νέο, γιατί ρωτάει ο κόσμος? Νεότερο δεν υπάρχει για το Λουντ. Για το Λουντ είχαμε πει και είχε γράψει και ο Τάσος στην Πράσινη τις προηγούμενες μέρες ότι αν δεν αλλάξει η δίκη στον Παναθηναϊκό, πολύ δύσκολα θα μείνει ο παίχτης, ο οποίος από τις 30 Ιουνίου είναι και ελεύθερος. Μπορεί να συνεχίσει αλλού αν βρει κάποια ομάδα. Με τις εξελίξεις τελευταίες, με συνδιοικήσεις, να φτάσουμε Αύγουστο και να υπάρχει ακόμα διοίκηση Αλαφούζου με όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε βιώσει εδώ και 1,5-2 χρόνια, θεωρώ ότι ο Λουντ θα πρέπει να τον θεωρούμε ότι έχει χαθεί για τον Παναθηναϊκό. Χριστό, ρωτάει ένας φίλος, από τη στιγμή που ο οικονομικός έλεγχος προχώρησε κανονικά, προς τι αναβολή, ποια είναι η αίσθησή σου? Θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα που γίνεται είναι ένα παιχνίδι τακτικής από τις δύο μεριές, και από τον Μπεμποξάντ και από τον Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα ουσιαστικά, γιατί αυτός έλεγε όλο το διάστημα το προηγούμενο ότι ήθελε να πεμπλακεί από τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε να γίνονται βήματα πίσω. Είτε γιατί τελικά αυτά τα 20 εκατομμύρια θα καλύψουν χρέη που θα έπρεπε να πληρώσει ο κύριος Αλαφούζος, είτε γιατί ο Πιεμποξάντ ίσως αυτό να μην το δέχεται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς τώρα γιατί γίνεται αυτό το πισωγύρισμα, να το πούμε έτσι. Αλλά σίγουρα μόνο θετικό δεν μπορεί να το κρίνει κανένας. Σίγουρα. Έχουμε κάτι άλλο, Χρήστο, που πρέπει να προσθέσουμε που αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι? Μπορεί να πω στον κόσμο ότι, να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναβγείς αν προκύψει το οτιδήποτε, αλλά για την ώρα έχουμε κάτι που θες να προσθέσεις? Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, πέρα από την τελευταία εξέλιξη στο θέμα της αλλαγής σκητάλη στα διοικητικά του Παναθηναϊκού, που παίρνει αυτή την αναβολή όπως πληροφορηθήκαμε όλοι. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο, ούτε με το Athens Alive. Τα είπαμε και χθες με τον Γιάννη, περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να γίνει αυτό το ραντεβού των εκπροσώπων της σκηνοπραξίας με την κυβέρνηση, για να δούμε και εκεί τι εξελίξεις θα έχουμε. Είναι εδώ οι εκπρόσωποι των εταιριών, όπως είχαμε πει ότι θα έρθουν, το είχε γράψει και η Πράσινη. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις και στα δύο μέτωπα, θεωρώ, σχετικά γρήγορα. Ωραία.
Έγινε, Χρήστο μου. Εάν χρειαστεί κάτι μέχρι τις 5, εδώ θα είσαι. Εδώ θα είσαι, εδώ θα είμαστε να το μεταφέρουμε στον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Έκλεισε. Εντάξει. Ο Χρήστος, ο οποίος νομίζω ότι ήταν αρκετά κατατοπιστικός για το τι συμβαίνει. Κοίτα, Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι είναι περίεργο όλο αυτό που συμβαίνει. Πολύ τακτικά, πολύ αν είναι τακτική, αν είναι κάτι άλλο, πάντως η αναβολή στο 95, γιατί όχι στο 90, ξεπεράσαμε τις καθυστερήσεις, ήμασταν και ξαφνικά ακούμε για μια νέα αναβολή. Αυτό το καράβι που λέγεται ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά πού πάει. Πού πάει και πού το πάνε πάει. Βασικά, όχι πού πάει. Και πάνω στην ώρα έρχεται και το μήνυμα από τον Παναγί που λέει: Παιδιά, πέφτει το δούλημα της αρκούδας. Πρώτα ήταν 20 συν 20 συν 7 τα εκατομμύρια, μετά γίνανε μόνο 20. Ήταν να γίνει μέχρι τέλος Ιουνίου, μετά πήγε αρχές Ιούλη. Τώρα αναβάλλει τη συνάντηση της Παρασκευής και μας λένε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει σε 5 μήνες και θα υπάρχει συνδιοίκηση. Τελικά, μήπως το θέμα ήταν απλά να μην πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και αν είναι αυτό, να μας πούν ποιοι δεν θέλουν τον Δημήτρη στον Παναθηναϊκό. Πέραν τούτου, ρωτάει ένας φίλος αν είναι υπαρκτό πρόσωπο ο Παϊρότς ή αν είναι Τσάκας. Φυσικά είναι υπαρκτό πρόσωπο. Απλά να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα έτρωγε σε ένα σουβλατζίδικο εδώ στη Γιάτο και Φυσιά ο Παϊρότς. Οπότε είναι υπαρκτό πρόσωπο. Τώρα, υπαρκτό πρόσωπο, είναι αυτή τη δουλειά κάνει. Αλήθεια το λέω, δεν έκανα πλάκα. Ναι, ναι. Το είπαμε. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν εκεί το μεσημέρι και γευμάτιζε. Υπαρκτό πρόσωπο είναι, έχει κάνει και άλλες δουλειές. Είναι γνωστό πρόσωπο στους κύκλους αυτούς και πολύ περισσότερο στους ποδοσφαιρικούς ρεπόρτερ. Το θέμα είναι τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό, τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό, τι σκοπεύει να κάνει με τον Παναθηναϊκό και τι γίνεται σε συνεννόηση με τον Γιάννη Αλαφούζο όλο αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, ο φίλος με το 941, ο Βασίλης, επανήλθε και λέει: Έχω ξαναστείλει μήνυμα και έχω ονοματίσει δημοσιογράφους σαν τον. Δεν θα το πω το όνομά του. Δεν εννοώ τον Τάσο φυσικά, ούτε εσάς που το γνωρίζω ότι είστε πασχετικοί. Απλά συγχαθήκαμε το δούλεμα. Φιλικά, Βασίλης. Βασίλη, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί εμείς δεν μπορούμε να θυμόμαστε ποιος έχει στείλει και τι έχει στείλει. Όσο για το δούλεμα, ξαναλέω, παιδιά, υποχρεωτική ενημέρωση δεν μπορείτε να έχετε. Επιλεκτική μπορείτε να έχετε. Διαβάζετε αυτούς που πιστεύετε. Όποιον θέλετε. Είναι δηλαδή ελεύθερος ο καθένας να γράψει ό,τι γουστάρει. Αν δεν γουστάρετε να το διαβάζετε, μην το διαβάζετε. Μην του δίνετε κλικ. Μην μας δίνετε κλικ. Μην μας διαβάζετε άμα δεν σας κάνουμε. Και αυτός που λες εσύ, συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι γράφεις. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα για δεοντολογικούς λόγους. Συμφωνώ μέχρι κεραίας για αυτό που λες. Μέχρι κεραίας. Υπάρχουν τύποι που έχουν κάνει πολύ κακό στον Παναθηναϊκό όλα αυτά τα χρόνια. Στο πάρα πολύ κακό, μάλιστα. Όχι απλό κακό. Και το λέω και σαν οπαδός πολλά χρόνια πριν βγούμε εδώ στο κουρμπέτι της δημοσιογραφίας με τον Γιάννη, γιατί και οι δύο από πιτσιρίκια για τον Παναθηναϊκό τρογόμαστε. Και νομίζω ότι και με το συγκεκριμένο, δηλαδή εννοείται ότι έχουν γίνει όλα αυτά πλέον, αλλά του δίνουμε και αξία. Όχι, και δεν υπάρχει πίσω από το όνομά του. Όχι, μία στο 3 εκατομμύριο. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Και πρέπει να έχουμε όλη αντίληψη για το τι λέμε, τι γράφουμε και τι διαβάζουμε. Καλησπέρα, μάγκες. Μακάρι φέτος να πάρουμε παίχτες τύπου Κόπονεν και όχι Λαχή από το Πανέρι όπως πέρσι. Καμιά πληροφόρηση για τον μπάσκετ έχετε? Πέφτει, μένει στο ίδιο. Μάικ από Γάλλιο. Μάλλον, τι εννοεί, το μπάτζετ. Α, για το μπάτζετ, συγγνώμη, για το μπάσκετ νόμιζα. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να πούμε, το είπα και πριν, είναι ότι το θέμα του Κόπονεν είναι ένα θέμα που εξετάζει ο Παναθηναϊκός και ο Πασκουάλ έντονα. Για το θέμα του Παπά δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη που μπορούμε να πούμε. Για το θέμα Παπαπέτρου δεν αφορά τη συγκεκριμένη εκπομπή. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε με τον Ολυμπιακό, θα ξαναμιλήσει από ό,τι λένε. Ναι, βγήκε χθες η διαρροή ότι δεν τα βρήκαν, ότι θα έχουν νέο ραντεβού. Και έχει σκάσει το θέμα με την ΕΦΕΣ. Όταν μπαίνουν Τούρκοι στο παιχνίδι. Άμα πάρει 2 εκατομμύρια από την ΕΦΕΣ, τι να συζητάμε. Γιατί Φενέρ είδατε με το Λοβρέν. Δηλαδή, τι να συζητάμε. Και ξέρετε, τι μπορεί να περιμένουν. Πες το. Πες το εσύ. Όχι, πες το εσύ. Αυτό ξεκίνησες, πες το. Τεόντοσιτς. Άμα δεν μείνει στο NBA. Άμα δεν μείνει στο NBA, πολύ πιθανό. Για να γυρίσει στην Ευρώπη, λίγες είναι οι ομάδες που θα μπορέσουν να του δώσουν το πακέτο που θα ψάχνει, το οικονομικό πακέτο, έτσι. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Γεια σας, πράσινοι φίλοι μου. Έχετε ακούσει τίποτα για Ράντολφ? Επειδή είμαι σχετικός με τον μπάσκετ και γενικά από τους άντρες είμαι πιο άρρωστος με τη σπιριτζιάρα μπάλα, δεν πιστεύετε ότι εφόσον έχει βλέψει για το Final Four, αξίζει κανείς να κάνει την υπέρβαση? Έχει ένα θεματάκι στο χαρακτήρα του, αλλά πιστεύω δίπλα σε εγκύστη και λοιπούς θα ταιριάξει και δεν θα έχει κάποιο θέμα.
Το θέμα του Ράντολφ έχει προκύψει φιλολογικά εδώ και πολλές μέρες από τότε που έμεινε ελεύθερος από την Real Δεν Madrid. Έχω ακούσει κάτι για Παναθηναϊκό. Τίποτα. Αυτό το έχω εκεί ήθελα να καταλήξω ότι δεν νομίζω ότι έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό ο Ράντολφ και πρέπει να μείνουμε και στο θέμα αυτό που αποφάσισε η Real να τον αποδεσμεύσει λόγω πειθαρχικών παραποτομάτων. Εντάξει, αυτό λέει η Real βέβαια. Ναι. Καμιά φορά όταν θες να στείλεις κάποιον. Εντάξει, μια χαρά το... Παίζει και αυτό το ρόλο του. Έλα, ρε, Γιάννη, ό,τι γκόμενα έχει στο παρελθόν. Όταν τη χώριζε, έλεγε ότι τα έκανε όλα στραβά. Και όταν την είχε, την είχε στον αφρό. Άσε μας τώρα. Όχι εσύ, ο καθένας. Άρα λοιπόν, εντάξει, αυτό εγώ το κρατάω. Το ακούω μεν, αλλά δεν το μετράω τόσο πολύ. Λοιπόν. Για τον Κόπονεν έρχονται μηνύματα. Πες κανένα. Τι γίνεται με Κόπονεν, ακούγεται για Κόπονεν, λέει ο Νίκος. Ο Μιτσάρας το ίδιο. Κρατήστε ψηλά τα Παναθηναϊκά ιδεώδη. Μπράβο, παιδιά. Ο Μιτσάρας ρωτάει αν ο Ταϊλανδός τα σουβλάκια τα τρώγε με τζατζίκι ή άνευ. Αυτό δεν το ξέρουμε. Παιδιά, εγώ ξέρω που ήταν, δεν θα πω το μαγαζί για ευνόητους λόγους. Αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, είναι γεγονός ότι ήταν σε αυτό στο μαγαζί. Καλησπέρα, παιδιά, λέει ο Νίκος. Υπάρχει περίπτωση να πάρει Παναθηναϊκός τον Ντορέλ Ράιτ. Είχε προταθεί ο Ντορέλ Ράιτ για περισσότερο αμυντικούς λόγους. Δεν είχε προχωρήσει, αλλά κρατήστε μικρό καλάθι. Διότι είναι όλα ντόμινο. Από τον αριθμό Ελλήνων που πρέπει να έχει μια ομάδα μέχρι των ξένων. Ηρεμία, ψυχραιμία, να δούμε. Εγώ είχα πει τη γνώμη μου για τον Κόπονεν χωρίς να έχω πληροφόρηση. Ότι θεωρώ ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Πολύ ψηλό επίπεδο. Και ο καλύτερος σούτερ τρίποντος στην Ευρωλίγκα. Αυτό εντάξει, μετράει. Και ο Τσάκας υπαρκτό πρόσωπο είναι που τρώει σουβλάκια, δεν μου λέει κάτι αυτό. Ναι, ρε παιδιά, γιατί όλοι τρώμε σουβλάκια, δεν κατάλαβα. Απλά λέω σε ποιο μαγαζί ήταν για να επιβεβαιώσω ότι ήταν στην Ελλάδα. Ότι είναι και στην μάλιστα Ελλάδα, ότι είναι εδώ, ναι. Κοντά στα βόρεια προάστια ήταν ο άνθρωπος. Ο φίλος με το 684 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ενδεχόμενο να κινηθούμε για Πάγκος. Πιστεύω με ένα ποσό κοντά στο εκατομμύριο μπορούμε να τον κλείσουμε. Δεν νομίζω, παιδιά, αφού έμεινε ο Καλάθης, ότι πάει για τέτοιο παίχτη Παναθηναϊκός. Θέλει πιο διάρρη. Αυτό, λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία του Διαμαντίδη στην Κάλυμνο, λέει ένας φίλος. Θες να πεις δύο πράγματα γιατί. Εντάξει, να πω ότι ο Μίτσος πήγε τη Δευτέρα στην Κάλυμνο. Εκεί έδωσε το παρόν σε μια εκδήλωση της ΕΑΚΑ της ομάδας της Κάλυμνο. Πήρε και από τους οργανωμένους φίλους του Παναθηναϊκού τα δώρα του, τις τιμές του. Πολλοί Παναθηναϊκοί στο νησί έσπευσαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του, παιδάκια. Πολύ ωραία παρουσία, πολύ ωραία εκδήλωση. Την παρακολούθησα από κοντά και μπορώ να πω ότι ήταν εξαιρετική. Ο Γιώργος ρωτάει σε ποιες θέσεις θα πάρουμε παίκτη και φαντάζομαι ότι αναφέρεται στο μπάσκετ. 2-3-4 είναι τα κενά. 2-3-4. Συνεχίζονται τα μηνύματα. Να υπενθυμίσουμε τα μηνύματα σας, παιδιά, στο πύρο Α κενό 54-301. Ο Γιώργος λέει ότι για να μπει ο Παϊρότης θέλει τρεις όρους. Μία μείωση των χρεών 75%. Δεύτερο, το υπόλοιπο 25% να μπει σε εξοδικαστικό συμβιβασμό. Τρίτον, για δουλειές που θέλει ο Παϊρότης, όπως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πιλέτα γης στη Μεσσηνία. Εντάξει. Λέει Γιώργο, για να το λες, κάτι θα ξέρεις. Τι έγινε τελικά με τον Καλάθι, Ανανέωσε. Έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Είναι διακοπές στην Αλάσκα ο Καλάθης. Όντως. Ναι. Τα βγάζει και μόνος του. Κάντε ψηλά τη σημαία. Ο Κωνσταντίνος λέει με τα 20 εκατομμύρια στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τι ποσοστό μετοχών παίρνει κάποιος. Αν ανοίξει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν έχουν προτεραιότητα οι παλιοί μέτοχοι, άρα χρησιμοποιώντας ως δούριο υπό τον ερασιτέχνη τη συμμαχία να πάρει το πακέτο. Ακόμα και με τους νέους μετόχους, αν κάποιος πάρει το 41% μαζί με το 10% του ερασιτέχνη, δεν άσκει διοίκηση. Λοιπόν, να πούμε ότι αν τα ξέρουμε σωστά κιόλα, γιατί δεν είναι για τα χωράφια μας, και αν δεν κάνω τρομερό λάθος, με τα 20 εκατομμύρια ο Ταϊλανδός είναι να πάρει το 57% των μετοχών της ΠΑΕ. Από εκεί και πέρα υπάρχει το 10% που είναι στον ερασιτέχνη. Και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, και συγχωρήστε με αν κάνω, ο Γιάννης Αλαφούζος αυτή τη στιγμή, είτε μέσω της εταιρείας του, είτε μέσω της Παναθηναϊκής Συμμαχίας, που πλέον βέβαια δεν είναι στα χέρια του, πρέπει να διατηρεί κοντά στο 80% των μετοχών. Ναι. Και από εκεί και πέρα είναι οι μικρομέτοχοι που έχουν στην κατοχή τους κάποιες μετοχές. Οπότε αυτά είναι κάτι τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες και θα τα δούμε. Ο Βεζέκοφ απασχολεί την ομάδα μας, λέει ένας φίλος. Περίεργη, ιδιαίτερη περίπτωση. Εντάξει, έχει συζητηθεί, αλλά νομίζω ότι είναι όλα ντόμινο για να
για να μπορέσουμε να το δούμε. Ο Rivers φεύγει, ρωτάει ένας φίλος. Έχω διαβάσει, λέει, πως ο Παναθηναϊκός έχει διάθεση να τον ανανεώσει, αλλά με τα φετινά λεφτά. Εντάξει, ο Rivers για την ώρα δεν έχει γίνει κίνηση από τον Παναθηναϊκό. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι επειδή οι μεταγραφές είναι ντόμινο και επειδή αυτό, αν δεν έχεις τον επιθυμητό αριθμό Ελλήνων, αναγκάζεσαι να πας σε άλλες λύσεις. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Παπά, να δούμε τι θα γίνει με τον Κόπονεν, να προχωρήσουμε βήμα-βήμα για να ξέρουμε τι συζητάμε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιλέξει το φετινό του σχεδιασμό να πάει βάσει προτεραιωτήτων. Ο Καλάθης ήταν το Α και το Μ. Και από εκεί και πέρα πηγαίνει όπως περιμέναμε τον Καλάθη, τώρα στον Παναθηναϊκό περιμένει κάτι άλλο για να Γιάννη, πάνω σε αυτό που λες. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει τον προπονητή και την ανανέωση του Σπανούλη. Έχει διώξει όλους τους ξένους. Μόνο Στρέλνεξ έχει συμβόλαιο και ο Μιλουτίνοφ. Ο οποίος Μιλουτίνοφ είναι με το 1,5 πόδι στο NBA. Αν, από τους Spurs εντωμεταξύ. Εξαρτάται. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 αυτή τη στιγμή ξένους. Ο Ολυμπιακός έχει διώξει το Ρόμπερτς, το Μακλίν. Δεν τα έχει βρει με τον Παπα-Νικολάου, δεν τα έχει βρει με τον Παπα-Πέτρου και έχει το μάτζαρι μεταξύ ψυγείου και εξόδου. Ναι, και πρέπει να τα βρούνε σε άλλα ποσά ή να μην τα βρούνε καθόλου και να βρει ομάδα ο Μάντζαρης π.χ. Άρα λοιπόν, απλά βλέπουμε μια πολύ μεγάλη κινδυνολογία, να το πω έτσι, για τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό περνάνε όλα μπάι, το γεγονός ότι δεν συμφωνούν. Βέβαια εδώ υπάρχει και άλλη τακτική επικοινωνιακή. Τι λέει, συναντήθηκε ο κύριος Κινδύλιας με τον εκπρόσωπο του Παπα-Νικολάου. Τώρα θα γίνει με τους κύριους Αγγελόπουλους. Και με τον παίχτη, όχι με τον ναι, εκπρόσωπο. Και με τον παίχτη. Ξέρεις, θα γίνει μόλις πάει ο παίχτης, ανανεώσει, γιατί έτσι γίνεται. Είναι τακτική αυτή. Εντάξει. Μόλις πάει ο παίχτης, ανακοινωθεί και θα πούνε η επιτυχία των κύριων Αγγελόπουλων που κράτησαν τον παίχτη τους στην ομάδα τους. Με τον Παπα-Νικολάου. Αλλά αποτυχημένος ήταν ο κύριος Κινδύλιας που δεν τα κατάφερε στην πρώτη συνάντηση. Εντάξει, είπαμε, επειδή είναι και η συμπάθειά μου, δεν θέλω εντάξει, να πω. Όχι, δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο, γιατί το θέμα της τακτικής είναι. Από την άλλη, να πούμε, γιατί το συζητάγαμε και χθες. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια βαδίζει σε μια πολιτική του ελληνικού κορμού. Και καλά κάνει. Πολύ ωραίο. Χθες ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα το να χάσει τους δύο πολυδιαφημισμένους Έλληνες παίκτες. Έναν θα χάσει σίγουρα, πιστεύω. Έναν θα χάσει σίγουρα. Όχι από τον Παναθηναϊκό πάντως. Δεν άνοιξε Ρουθούνη. Και εδώ πέρα είχαμε θέματα, πήγε να διαλυθεί ο Παναθηναϊκός γιατί ο Γιαννακόπουλος και ο Πασκουάλ δεν μπορούσαν, λέει, να ανανεώσουν τον Καλάθι. Καλησπέρα, παιδιά. Για Pierre Jackson που έχει ακουστεί, τη γνώμη έχετε? Δεν έχει ακουστεί. Η γνώμη είναι ότι εντάξει. Δεν μπορείς να τον έχεις στον Παναθηναϊκό όταν έχεις τον Λεκαβίτσιος. Δηλαδή, πού θα πας, ή κάποιος θα πρέπει να φύγει, ή θα πρέπει να φύγει ο Λεκαβίτσιος, ο οποίος δεν φεύγει. Έχει συμβόλαιο και τον θέλει και ο προπονητής. Νομίζω παρά είναι βραχής όμως. Υπάρχει καμιά μικρή περίπτωση να παραμείνει ο Τζέιμς στον Παναθηναϊκό, ρωτάει ο φίλος με το 2. Δεν προβλέπει, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Ο φίλος με το 2.39, καλησπέρα παιδιά. Δημήτρη, θέμα Wims υπάρχει? Ο Πάρης ρωτάει. Όχι. Όχι. Πιστεύετε ότι ο Μασιούλης θα μπορούσε να επιστρέψει? Πιστεύω θα βοηθούσε. Δεν το έχω ακούσει το όνομα, αλλά πάντα πιστεύω ότι ένας Μασιούλης θα μπορούσε να βοηθήσει. Κόπονεν, Νάναλι και ο Κάρο Γουάιτ και κλείσαμε, λέει ο Σάκης. Μια χαρά είναι, όπως τα λέει. Ο φίλος με το 774 σε έξαλλη κατάσταση. Με τέτοια ομάδα στο μπάσκετ δεν πάμε πουθενά. Σταματήστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Δημήτρη, σταμάτα να τον κοροϊδεύεις και πείτε στον Γιαννακόπουλο να πει την αλήθεια. Κύριε Δημήτρη, βγείτε να πείτε την αλήθεια. Με τέτοια ομάδα δεν αδερφέ, πάμε πουθενά. Θα σου το πω. Θα κρατήσω τον αριθμό για το χρόνο του καλοκαίρι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Άκου να δεις. Δεν με ενδιαφέρει, μάντωθο, εδώ είναι διαδικτυακή εκπομπή. Ούτε βγαίνουμε τώρα πανελλαδικά, όχι πανελλαδικά μπορείτε να μας δείτε, αλλά μπορούμε να έχουμε μια διαφορετική σχέση μαζί σας. Αδερφέ, με το 774, αν πιστεύεις ότι σε κοροϊδεύουμε, μην ξαναστείλεις, πληρώνεις και 031, μην ξαναστείλεις, δεν γουστάρουμε να μας διαβάζεις, δεν γουστάρουμε να μας ακούς. Αν πιστεύεις ότι εμείς βγαίνουμε για να σε κοροϊδέψουμε, εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό που λες. Συχαίνομαι και μόνο που το ακούω και το διαβάζω. Δεν γουστάρω να με ακούς και να με διαβάζεις. Δεν γουστάρω. Αν θεωρείς ότι στον Παναθηναϊκό που ασχολούμαστε από μωρά με τον Παναθηναϊκό βγαίνουμε για να σε κοροϊδέψουμε, γύρνα κανάλι που λέει ο λόγος. Δεν γουστάρουμε να μας ακούς. Δεν γουστάρουμε. Φύγε. Φύγε από το κοινό μας. Δεν θέλουμε. Πήγαινε εκεί που δεν σε κοροϊδεύουν. Τελείωνε τώρα με αυτήν την ιστορία. Τώρα μας παίζετε μπάλα εδώ πέρα λες και είμαστε
Ήρθαμε στον Παναθηναϊκό, είμαστε Ολυμπιακοί, γίναμε Παναθηναϊκοί για να κάνουμε το ρεπορτάζ. Ήρθαμε με λεξιότητα εδώ και να πούμε τι γίνεται. Εντάξει, τουλάχιστον αν αγαπάμε την ομάδα δεν θα το αποδείξουμε σε σένα και δεν γουστάρουμε να το αποδείξουμε και σε σένα. Αλλά κόφτε αυτή την καραμέλα της, σας κοροϊδεύει κάποιος. Ούτε για πρόβατα ψάχνουμε, ούτε σαν όπουλάμε. Αλλού αυτά. Δεν είναι ηλίθιος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ξέρει πολύ καλά και ποιοι είμαστε εμείς και τι γίνεται. Πού σε κοροϊδεύουμε. Κάνε μας τη χάρη και μην ξαναστείλεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε και στα επόμενα μηνύματα. Πάλι έρχονται μηνύματα με κόπονεν. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στο φίλο του Βαγγέλη, τον συνάδελφο τον Πάτα που έστειλε αμέσως μήνυμα. Όλοι παρακολουθούν την εκπομπή και βοηθάνε. Ο Τζάκσον έχει και έκκληση στην Κίνα. Γεια σου, ρε Βαγγελάρα. Οπότε, ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τον Τζάκσον. Δημήτρη και Γιάννη λέει ο Μπάμπης μην απαντάτε στα τρολ. Όχι, όχι, απαντάμε σε όλα. Να καταλάβουν για τα επόμενα τρολ που ετοιμάζονται να πληκτρολογήσουν το επόμενο. Παιδιά, δεν είναι αυτό. Δεν είναι θέμα να απαντάμε, να μην απαντάμε. Είναι θέμα ότι δεν γουστάρουμε τέτοιο κοινό. Είναι απλό το πράγμα. Όποιος πιστεύει τον κοροϊδεύουμε, δεν γουστάρουμε ούτε κλικ να μας δίνει, ούτε να μας βλέπει, ούτε να στέλνει τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρει. Ο Μανώλης λέει ένας από τους δύο πάπους στον Ολυμπιακό θα αποχωρήσει. Είπατε πριν ότι κάποιος θα φύγει. Ναι, αυτό είπαμε. Πιστεύω ότι δε, έτσι πως βλέπω τα πρώτα ραντεβού, δεν πιστεύω ότι θα μείνουν εκεί δύο με βάση και το budget. Αυτό, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Διαβάζω στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού συναδέλφους που είναι έγκριτοι και ξέρουν και μιλάνε για 7 εκατομμύρια budget αγωνιστικό. Νομίζω ότι δεν βγαίνει να δώσει από ένα εκατομμύριο στους δύο παπ για να μείνουν. Γιατί η πιάτσα έχει χαλάσει από πέρσι με τα λεφτά που πήρε ο Μάντζαρης. Ουσιαστικά από το συμβόλαιο του Μάντζαρη όλοι μιλάνε με αφετηρία τα 900 χιλιάρικα του Μάντζαρη. Πάει ο Παπα-Νικολάου, πάει ο Παπα-Πέτρου και άλλοι Έλληνες ξεκινάνε και λέει αφού ο Μάντζαρης παίρνει 9 εκατοστάρικα θα πάρουμε και εμείς 9 εκατοστάρικα. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το μεγάλο λάθος πέρσι του Ολυμπιακού. Τα 9 εκατοστάρικα είναι τιμή κίνησης. Ναι, να πω κάτι. Είναι λάθος του Ολυμπιακού. Άλλο το να έπαιρνε ο Παναθηναϊκός π.χ. να πλήρωνε και τη μετάβαση, αυτή. Αλλά δεν μπορείς να ανανεώσεις τον παίχτη σου με αυτά τα λεφτά, ειδικά για τον Μαντζάρη. Δεν είναι αυτή η τιμή του. Αν ο Παναθηναϊκός πλήρωνε υπεραξία, θα το έκανε μόνο για τη μετάβαση. Καλησπέρα, παιδιά, λέει ο Στίβ. Λέτε, μόλις ανοίξει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, να πάει ο Δημήτρης και να δώσει τα μετρητά για τις μετοχές. Εξάλλου, δύο φορές έχει κάνει έλεγχο οικονομικό στην ΠΑΕ. Ρωτάει ένας φίλος τι θα πυροδοτήσει αυτό το ντόμινο. Δεν πυροδοτεί κάτι για τον παπά, λέει, αν υπάρχει ημερομηνία. Αν μείνει ο παπάς, αυτόματα ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για ξένους στο 3 και στο 4. Αν φύγει ο παπάς και πάρει ξένο στο 2, θα πρέπει να δει τι θα κάνει στο 3 και τι θα κάνει στο 4. Είναι πολύ απλό. Γιατί έχει ήδη 4. Θέλει να έχει 6, maximum αν χρειαστεί κάτι να είναι 7, αλλά επί της ουσίας ο αρχικός σχεδιασμός είναι να έχει 6 ξένους. Εντάξει, να δει τι θα κάνει με μια περίπτωση Λοντζέσκι που είναι κάτι διαφορετικό και ο προπονητής το θέλει μετά από το τελείωμα το που έκανε. Οπότε γι' αυτό ξαναλέω είναι ντόμινο. Γιατί πρέπει να έχει και συγκεκριμένο αριθμό Ελλήνων. Ο Λοντζέσκι έχει να δώσει πολλά. Είναι πολύ ποιοτικό παίκτη. Από τη στιγμή θα μπορέσει να κρατήσει το σώμα του σε μια καλή κατάσταση. Ο Γιώργος ρωτάει γιατί δεν κρατάμε Χαραλαμπόπουλο και Κόνιαρη. Να πούμε αρχικά ότι τον Κόνιαρη δεν τον έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Κόνιαρη είχε 400 χιλιάρικα buyout, φίλε. Και πέρσι. Έχει ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, δύο χρόνια μετά. Έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο Χαραλαμπόπουλο είναι παίκτη του Παναθηναϊκού. Δεν έχει πάρθει απόφαση τι θα γίνει. Συνεχίζονται τα μηνύματα. Πάλι ρωτάνε, ο Ηλίας ρωτάει για τον παπά και τον Σίγκλετον. Κόπον, Βενζέκο, Φοκάρο, μήπως είναι αυτοί που λείπουν. Να πούμε για τον Οκάρο White, επειδή έχει ακουστεί πολύ τις τελευταίες μέρες και έχει γίνει μια παρεξήγηση. Μέχρι 5 Αυγούστου. Είχες πει εσύ από εδώ ότι. Λάθος είχα κάνει. Όχι, είχες κάνει σωστά. Πήγε μέχρι 5 Αυγούστου ότι υπάρχει δέσμευση με το NBA. Κάποιοι έγραψαν μέχρι 5 Ιουλίου. Μετά την εκπομπή, κάποιοι έγραψαν μέχρι 5 Ιουλίου και αυτό ψηλοδιαφέρει. Για 5 Αυγούστου, απλά. Χωρίς να πείτε πηγή. Δεν χρειάζεται να πείτε πηγή, αλλά είναι 5 Αυγούστου. Όχι 5 Ιουλίου. Γιατί παίρνανε και στην εφημερίδα χθες και ρωτάγανε τι έγινε με την ημερομηνία, τι γίνεται με τον White. Λέει ένας φίλος ότι ξέρω περισσότερα από αυτά που λέω. Σαφώς όλοι οι ρεπόρτερ ξέρουν περισσότερα από αυτά που λένε. Είναι προφανές ότι κάποιες πληροφορίες μπορεί να έχεις μια εικόνα παραπάνω, αλλά δεν μπορείς να μεταφέρεις και να τρελαίνεις τον κόσμο όταν αυτά αλλάζουν μέσα στη μέρα τρεις φορές. Δηλαδή, μία μεταγραφή μπορεί να φτιάξει και να χαλάσει τρεις φορές την ίδια μέρα. Δεν μπορείς τρεις φορές να βγαίνεις και να αναιρείς τον ίδιο στον εαυτό και το ρεπορτάζ. Είναι προφανές ότι πας βήμα-βήμα λέγοντας τα πραγματικά γεγονότα. Οι κασίες υπάρχουν πολλές. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν προταθεί γύρω στους 60 παίχτες στο Μπασκουάλ. Να βγούμε και να τους γράψουμε για τους 60, εγώ μπορεί να ξέρω με το Γιάννη τους 50. Και θα τους πετύχει. Τους δύο θα τους πετύχεις. Από τους 60 που θα προταθούν, γιατί υπήρχαν και. Περίπτωση Childress.
Έχουν γραφτεί 40 ονόματα, 42. Παραπάνω ονόματα και δεν ήταν ο Τσίντρες μέσα. Και δεν ήταν ο Τσίντρες μέσα. Και δεν ήταν ο Τσίντρες μέσα. Παίχτες που μέναν ελεύθεροι και υπήρχε περίπτωση να γυρίζουν στην Ευρώπη και ο Τσίντρες δεν ήταν μέσα. Μπορούμε να το κάνουμε το αντίστοιχο, αλλά δεν θέλουμε. Αλλά μετά δεν θα μας ξαναδιαβάσετε. Λοιπόν, ο φίλος με το 230, παιδιά, έχουν ακουστεί διάφορα για τη θέση των guard για Νάναλι Κόπονεν. Εσείς τι πιστεύετε προσωπικά και τι θα προτιμούσατε? Χαιρετισμούς, Δημήτρης από Νέο Ηράκλειο. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Κόπονεν, είπαμε. Τι καλά, πιστεύετε, και, σου λέει, δεν σου λέει. Και ο Κόπονεν είναι πολύ καλοί παίχτες. Με αρέσουν και δύο πάρα πολύ. Θεωρώ τον Νάναλι εξαιρετική περίπτωση παίχτη και τον Κόπονεν. Εμένα αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό θα μου ταιριάζει πολύ περισσότερο ο Κόπονεν, γιατί έτσι όπως είναι το ρόστερ αυτή τη στιγμή, και το ξαναλέω, έτσι όπως είναι το ρόστερ αυτή τη στιγμή, ο Κόπονεν ταιριάζει τα μάμ, γιατί θέλει ένα σουτέρ, ένα παίχτη με το τρίπο. Ο έρωτας του Πεδουλάκη ο Κόπονεν, ναι. Εγώ μόνο που ακούω ότι ο Αργύρης ήταν τόσο κολλημένος μαζί του, πάντα ξέρεις, έχω μια διαφορετική εκτίμηση σε ό,τι λέει ο Άρτζη σε αυτά τα πράγματα. Γιατί μέχρι στιγμής χρωστάνε. Μέσα στο 90% του χρωστάνε ο Μπράμος, ο Μασιούλης, ο Λάσμε και ο Γκίστ τις καριέρες τους. 100%. Ο Λάσμε ήταν ένας περιοδεύων τύπος, για να μην το πω αλλιώς, που πήγαινε από ομάδα σε ομάδα. Δεν είχε μείνει ποτέ παραπάνω από ένα χρόνο σε κάποια ομάδα. Έκανε 3-4 εκατοστάρικα, ήρθε εδώ, πήρε ένα 200 μετά τον Παναθηναϊκό. Και στον Παναθηναϊκό ο Γκίστ άλλαζε ομάδα σε ομάδα, τον έδιωξε η Μάλαγα Δεκέμβρη μήνα. Ήρθε εδώ, τίνει να γίνει ο μακροβιότερος μετά τον Μπατίστα Αμερικάνος. Να είναι καλά ωρέπεσα. Ναι, να είναι καλά ωρέπεσα. Ο Μασιούλης ήταν στα ζήτητα, τον πήρε ο Αργύρης, τον εκτόξευσε, πήγε στη Ρεάλ, πήρε 1 εκατομμύριο συμβόλαιο. Ο Μπράμος ήταν και δεν ήταν ούτε για αστείο σε αυτό το επίπεδο. Τον πήρε ο Αργύρης, τον άλλαξε επίπεδο. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι παίχτες χρωστάνε στον Πεδουλάκη πάρα πολλά. Ο Μπάμπης ρωτάει, Δημήτρη και Γιάννη, σε ποια θέση θα περιμένει όσο αργά ο Παναθηναϊκός, 3 ή 4. Κοίτα να δεις, ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που έχει λύσει το 1 και το 5. Και με δεδομένο ότι προκύπτουν πάρα πολλοί παίχτες στο μεταξύ 2 και 4 από τα κοψίματα πολλές φορές στην Αμερική, και η αγορά ανοίγει κατά τον Αύγουστο, νομίζω ότι δεν πρέπει να βιαστεί για να κλείσει όλες του τις θέσεις. Από εκεί πέρα, αν βρει αυτό που του αρέσει τώρα, ας το κάνει. Αλλά εκτίμησή μου είναι ότι προκύπτουν στην πορεία. Βλέπεις ότι όλες οι ομάδες κινούνται πολύ προσεκτικά. Η Φενέρ βέβαια κινείται προσεκτικά σε επίπεδα εξωπραγματικά τώρα με τον Λεβρέν και, έτσι, η Φενέρ έχει... και τον Ντεόντοσιτς αν τον πάρει. Ο φίλος ο Χάρης Έλλη Κόπονεν, Παπαπέτρου και Λαρετζάκη. Ο Βασίλης λέει, στο ποδόσφαιρο παιδιά πρέπει να μπει ο Γιαννακόπουλος, δεν μπαίνει, πάει να μπει ο Παϊρόζης, τα ίδια και τα ίδια, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Φαίνεται ότι δεν είναι πλέον ξεκάθαρα αυτά που λένε. Συνεχίζονται και έρχονται τα μηνύματα. Δημήτρη, να υπενθυμίσουμε. Το μπαζάρ, 80%. 80% στο powershop.gr σε επιλεγμένους κωδικούς προϊόντων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Βλέπετε και κάποια από τα προϊόντα που μπορείτε να προμηθευτείτε. Με να μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κοντομάνικο με το. Και εγώ αυτό ήθελα να πω τώρα. Το είπαμε, είναι εξαιρετικό μετά το buzzer beater του Καλάθι με τη Ζαλγκύρη. Και να πούμε, να θυμίσουμε και τα μηνύματα. Πήρω αλφα και νο το μήνυμά σα στο 54301 για να συνεχίσουμε την ωραία μα συζήτηση. Λοιπόν, έχουμε 20 λεπτάκια ακόμα να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Έχουν έρθει πάλι. Είναι βροχή τα ερωτήματα εντωμεταξύ, ναι. Και μου τα παίρνει μπροστά η. Αυτό το πράγμα με το Facebook. Καλάθης, Κόπονεν, Λοντζέσκι, Σίγκλετον, Παπαγιάννης, αυτή είναι η πεντάδα. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι μια πεντάδα. Ο Παπαγιάννης είναι στο NBA, να πούμε έτσι. Έχει το συμβόλαιο με τους Blazers. Καλημέρα, παιδιά από Καναδά. Γεια σου, Γιάννη. Δεν βαρεθήκατε, λέει ένας φίλος, θα το πω με το. Με το Βάζελ, εντάξει, καλά. Έτσι πως έχεις γράψει, βαρεθήκατε, φίλε. Καταλαβαίνω και γιατί λες για το Βάζελ. Λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση, ρωτάει για Κόνιαρη και Μποχωρίδη, τους έχουμε αφήσει τελείως ελεύθερους. Είναι τελείως ελεύθεροι. Δεν υπάρχει. Είναι λίγο ελεύθεροι. Ξέρεις, ο λίγο έγκυος δεν υπάρχει. Ο Μποχωρίδης αυτή τη στιγμή είναι χωρίς συμβόλαιο. Μάλιστα, ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω τώρα λεφτά να πάει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ναι, απλά ότι προτάθηκε γιατί γράφτηκε πολύ εχθές το απόγευμα. Καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει τον Παναθηναϊκό. Πραγματικά. Απλά έχει αυτό το πρόβλημα ο Λευτέρης που δεν έχει τη θέση συγκεκριμένη. Δηλαδή. 1,5. Ναι, μπορούσε μέχρι 2,5. Θα επικαλεστώ και πάλι τον Άρτζη που χτυπιόταν να παίξει 3. Ο Κόνιαρης, παιδιά, το είπαμε και πριν. Έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, δεν είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα από Κύπρο, ένας πολύ γνωστός σου. Φιλιά στην Κύπρο. Φιλιά στον Γιώργο. Φιλιά στον Γιώργο, ναι. Ποιον θεωρείτε, παιδιά, καλύτερο αμυντικό, Νάναλι Κόπονεν, τον Νάναλι? Ξεκάθαρα, δηλαδή. Εντάξει. Όχι ότι είναι ο Κόπονεν κακός, αλλά ο Νάναλι είναι πολύ καλός.
Ποια είναι η γνώμη σας για το Λαρετζάκι? Καλός είναι. Καλός παίχτης, Έλληνας παίχτης, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα απασχολεί τον Παναθηναϊκό η περίπτωση. Ναι, καλός είναι όμως. Δηλαδή αξίζει να έχεις ένα παίχτη. Και το δείχνει κιόλας. Έκανε πολύ καλή σεζόν με την ΑΕΚ πέρσι και στην Ελλάδα και στο Champions League. Οι Έλληνες παίχτες, παιδιά, πλέον υψηλό επίπεδο είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Δυστυχώς για το ελληνικό μπάσκετ δεν έχουμε. Με βάση τη γενιά που υπήρχε πριν από αυτούς, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή από τους 90 και κάτω έχουμε πρόβλημα σε ποσότητα παιχτών. Είναι λίγοι οι καλοί παίχτες που μπορούν να σταθούν, είναι λίγοι αυτοί που έχουν η σωστή νοοτροπία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν δουλεύουν όπως δουλεύαν οι παλιοί και το βλέπεις στα κορμιά τους. Μπορούμε να συγκρίνουμε τα κορμιά των παιχτών που πήρανε το 2005 το Ευρωμπάσκετ και το 2006 πήγανε στον τελικό του Παγκοσμίου και να τους συγκρίνουμε με τους τωρινούς για να καταλάβετε τι διαφορά στη δουλειά. Η δουλειά αποτυπώνεται πάνω στο κορμί των αθλητών. Φίλος με το 797. Ο Αντετοκούμπο είναι μόνο μια διαφορετική περίπτωση. Ο φίλος με το 797, μετά τη χθεσινή ειδική συνάντηση Παπαπέτρου με τον Ολυμπιακό, πώς αυξάνονται οι πιθανότητες για Παναθηναϊκό? Δεν αυξάνονται νομίζω καθόλου, φίλε. Ο φίλος με το 949, Νικ Μίνερα, Θεωρίνας, Τζίμι Σότος. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Το στέλνει σε δικά σου κωδικοποιημένο τρόπο γιατί δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Τι γίνεται με Τζάνινγκ, ρωτάει ο Γιώργος. Με Τζάνινγκ δεν νομίζω ότι γίνεται τίποτα. Είναι από τους παίχτες που. Εξετάστηκε ο Τζάνινγκ. Προτάθηκε, εξετάστηκε και εντάξει, όλοι αυτοί οι παίχτες για μένα είναι επίπεδο Ευρωλίγκας, είναι καλοί παίχτες. Ξαναλέω, έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στον Κόπονεν γιατί παίζει και 2 και 1. Ο Νάναλι δεν το συζητάμε ότι που στέλνετε τι παίχτης είναι, αλλά ξαναλέω ότι πρέπει να δει ο Παναθηναϊκός και τι θα έχει με Έλληνες. Τι θα κάνει με τα δικά του παιδιά, τι θα κάνει με τον Χαλαμπόπουλο, τι θα κάνει με τον Λούτζι. Πρέπει όλο αυτό να το δούμε. Και φυσικά πρέπει επιτέλους. Ο Μίτογλου δεν το συζητάμε, δεν είπαμε για τον Μίτογλου. Τα παιχνίδια, είπατε εσείς μάλλον. Ναι, εντάξει. Τα παιχνίδια που έχει κάνει με την εθνική είναι απίστευτα. Εξαιρετικά, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Δεν μπορείς να μην του. Και δεν είναι τυχαίο γιατί δεν έχει σταματήσει να δουλεύει. Και δεν μπορείς να του βάλεις δύο παίχτες μπροστά του. Όχι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν έχεις τον Μίτογλου. Εγώ πιστεύω ο Μίτογλου. Αυτή τη στιγμή, αν ήταν στις χρονιές του Ομπράντοβιτς, ο Μίτογλου θα είχε θέση στη δωδεκάδα. Όπως είχε ο Τσαρτσαρής. Εντάξει, για το Φώτση δεν το συζητάμε γιατί είναι. Είναι κομβική η σεζόν η καινούργια για το Μίτογλου. Πρέπει να παίξει. Πρέπει να βγει μπροστά γιατί έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Και για τον Καλαϊτζάκη πρέπει ο Παναθηναϊκός να αποφασίσει, για παράδειγμα, επειδή είναι πολύ μεγάλο project, ή θα το δώσει ή θα το βάλει να παίξει. Αυτό να είναι ένα παιδί που δεν ακουμπάει, να μην το δεν κάνει. Γίνεται. Το έχει κάνει κάποιες χρονιές ο Παναθηναϊκός λάθος κατά την άποψή μου, ή θα το βάλει να παίξει ή θα το δώσει δανεικό. Πάει και τελείωσε. Ο Γιάννης ρωτάει αν μείνει ο Παπάς, θα μείνουμε στο 1-2 με Λέκα, Καλάθη, Καλαϊτζάκη, Ντέρμον, Παπά. Θα δούμε. Συνεχίζουν και έρχονται τα μηνύματα. Πόσους ξένους θα έχουμε τη νέα σεζόν, Max? Παιδιά, είναι αυτό που είπε και ο Δημήτρης πριν από λίγο. Έξι. Ξεκινάς με λογική να έχεις έξι. Όπως μπορείς να αγωνίζεσαι στην Α1. Γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός που έφτασε να έχει 9, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου το Μάιο που δεν είχε βάλει τι απόφαση να πάρει. Αδίκησε με αυτή την απόφαση, αλλά ό,τι και αν λέγαμε μετά, υπήρχε αντίλογος. Δηλαδή, αν έκοβε το Rivers, θα λέγαμε και εμείς. Γιατί έκοψε το Rivers, ο οποίος με τον Ολυμπιακό πετάει. Έκοψε τον Ντένμον, λέγαμε ο Ντένμον ήταν ο πιο αδικημένος, ο πιο καλός στέρ της ομάδας, κόπηκε. Ο Γκέμπριελ κόπηκε γιατί μπήκε ο Λοτζέσκι. Τελικά ο Λοτζέσκι ήταν ο καλύτερος παίκτης στους τελικούς. Για τον Μπέιν έχει πολλά προσόντα, είναι 2-9. Δεν γίνεται μια ομάδα να έχει 9 ξένους, γιατί είναι ο πύργος Βαβέλ μετά. Πρέπει να έχει μια ταυτότητα η ομάδα. Άλλο να έχεις έναν παραπάνω τύπου Λοτζέσκι, να το καταλάβω. Αλλά 9 ξένους δεν μπορεί να το ξανακάνει ο Παναθηναϊκός. Ο φίλος ο Νίκος θυμήθηκε το Τζεντίλε, τον Αλεσάντρο, λέει: μήπως να το ξανακοιτάξουμε με την Πολώνια. Έχει 16 πόντους και 6 rebound κατά μέσο. Ναι, όντως έχει κάνει φοβερή χρονιά. Το Ντουπάν στο 3, όπως το βλέπετε. Και αυτός πολύ αθλητικός παίχτης, πάρα πολύ αθλητικός παίχτης. Και με χρονιά με Σάρας, τρομερή η βελτίωσή του. Ο Σάρας, ο οποίος έμεινε στη Ζαλγκύρη τελικά, με μυθικό συμβόλαιο, 850 χιλιάρικα πόσο. Μιλάμε για Ζαλγκύρη, τρομερό. Εντάξει, έκανε και εξαιρετική σεζόν, έτσι. Λοιπόν. Καλησπέρα για παιδιά και στην Κέρκυρα, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ο Λοτζέσκι θα μείνει, το είπαμε πριν από λίγο. Πρέπει να δουλέψει λίγο στα πόδια του ο Μίτογλου, λέει ο Νάκης. Εντάξει, δεν έχει άσχημα
άσχημη ταχύτητα στα πόδια και έκρηξη, ακολουθεί και τους κοντούς. Πρέπει ουσιαστικά συγκεκριμένα πράγματα να δουλέψει. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψει λίγο καλύτερα το πώς του, γιατί είναι τρομερό σουτέρ και στέκεται εκεί, είναι λογικό. Επαναπάβεται αυτό, σε αυτό, μένει εκτός ρακέτας και προσπαθεί να σκοράρει από μακριά. Ο Σλούκας πόσα χρόνια έχει συμβόλαιο ακόμα? Αν μείνει ο παπάς, θα πάει για Κόπονεν στο 3 και έναν Αμερικανό στο 4 και έκλεισε, Έδεσα, ο φίλος από την Έδεσα. Ο Σλούκας νομίζω έχει ακόμα ένα χρόνο. Ναι, τριετία έχει υπογράψει. Αν είναι τριετία. Ναι. Έτσι, δεν έχει υπογράψει τριετία. Ναι. Οπότε έχει συμβόλαιο, σίγουρα έχει μέχρι του χρόνου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια οψιόν για την τρίτη χρονιά. Αν και ο Μπράντοβιτς δύσκολο να βάλει. Τόσο είναι, ναι. Παπάς για Κόπονεν στο 3. Μετά δεν ξέρω αν ο Κόπονεν μπορεί να παίξει στο 3. Είναι περισσότερο ασώδιο ο Κόπονεν παρά τριάρι. Ανάλογα αν πας σε άλλα σχήματα. Καλησπέρα παιδιά, θα σας άρεσε ο Σάντερς για 3-4, μόλις έμεινε ελεύθερος, λέει ο Δημήτρης. Πολύ αθλητικός και ο Σάντερς. Ναι. Πολύ αθλητικός παίχτης. Και αυτός είναι ένας παίχτης που μου αρέσει εμένα. Απλά και στον Παναθηναϊκό, όπως και σε όλες τις ομάδες, κοιτάνε και το παίχτη που ήδη υπάρχει στο ρόστερ. Δηλαδή να μπορέσει να κουμπώσει το 3-4 σου και με τον Αντιτοκούμπο. Αυτό είναι πολύ βασικό που λες. Τα χαρακτηριστικά όλα. Για να μην τρακάρει ο ένας πάνω στον άλλον. Και από τη στιγμή που θα έχεις δύο παίχτες σε μία θέση, θα πρέπει ο ένας παίχτης να σου δίνει Α χαρακτηριστικά και ο άλλος ο παίχτης Β χαρακτηριστικά. Άμα είναι και οι δύο ίδιοι παίχτες, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει. Χεζόνια πήγε στους Νίξ. Θα στέλνει ο Άκα από εκεί τώρα πάλι. Κάποια στιγμή στο μέλλον. Να πούμε ότι όλα είναι παιδιά καλά με τον Τάσο τον Νικολογιάννη, επειδή ρωτάνε πού είναι, τι γίνεται. Ναι, είχε ένα. Εντάξει, όλα είναι μια χαρά. Υποχρεώσει είχε, θα είναι εδώ μαζί μας κανονικά. Για τον Κόπονεν, ρωτάει ένας φίλος, αν απλά είναι κάτι που διαβάζουμε ή αν έχει γίνει κίνηση. Για τον Κόπονεν, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και τον έχει κοιτάξει, τον κοιτάζει ο Πασκουάλ τις τελευταίες ημέρες. Ρωτάνε, ναι, παιδιά, στην Ευρωλίγκα μένει ο Παναθηναϊκός, συνεχίζει κανονικά. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Έρχονται. Ο Πέν, γιατί έφυγε, ρωτάει ο Γιάννης. Γιατί δεν είχε θέση εκεί ο Παναθηναϊκός και μεταξύ Πέν και Λάσμε επέλεξε τον Λάσμε. Ο φίλος με το 2-30, παιδιά, υπάρχει κάποια έστω μικρή πιθανότητα να κινηθούμε για Σεγγέλια στο 4? Όχι. Δημήτρης, όχι. Ο Σεγγέλια έχει συμβόλαιο 2 χρόνια. Έχει συμβόλαιο ακόμα 2 χρόνια με την και Μασκόνια. Πλέον η αξία του έχει φτάσει στα 2 εκατομμύρια. Στα 6, οπότε, και δικαίως, έτσι. Δεν το συζητάμε. Με τη χρονιά που έκανε και πέρσι. Σε όλα τα ξένα πρωταθλήματα, λέει ο Νίκος, εκτός από το ελληνικό, έχει τη δυνατότητα η ομάδα να έχει δηλωμένους 9 παίχτες και κάθε φορά να επιλέγει 6 για τη δωδεκάδα. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, ναι. Υπάρχει Έλληνας τεσσάρι υψηλού επίπεδου σε καλή ηλικία. Δεν μπορώ να βρω κάποιον. Ναι. Ο Βεζέγκοφ κάνει για τον Παναθηναϊκό, λέει ο φίλος. Κάνει για τον Παναθηναϊκό, απλά έχει πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Μίτογλου. Αυτό εμένα με προβληματίζει λίγο ως προς το κομμάτι. Θα γίνει κάποια μεταγραφή αεροδρομίου, λέει ο φίλος. Φίλε αεροδρομίου, μεταγραφή. Έγινε του Καλάθη. Ξαναλέω, για να μην μπερδευόμαστε, ο Καλάθης έχει πάρει μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό που έχει ο Μίτσος. Δηλαδή, το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δώσει σε Έλληνα παίχτη ο Παναθηναϊκός, έδωσε τον Καλάθη. Και είναι άλλες εποχές τελείως. Με Λαρετζάκη, παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Το είπαμε και πριν, επειδή στέλνετε μηνύματα. Σεγγέλια ή Σίγκλετον θέλει ο Απόστολος. Για Ράντολφ και άλλο μήνυμα, είπαμε και πριν. Με τον παπά ρωτάν τι γίνεται. Δεν υπάρχει εξέλιξη προς το παρόν. Γεια σου Δημήτρη και σένα, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Πρέπει να πάρουμε παίχτες με καλό ποσοστό στις βολές, λέει ο Θανάσης. Δεν το συζητάμε αυτό. Μετά από αυτά που είδαμε πέρσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Απόλυτο δίκιο, φίλε. 100% δίκιο. Ανεξήγητο φαινόμενο, επιδημία. Πραγματικά. Είναι οι βολές στον Παναθηναϊκό. Ακόμα και αυτοί που σουτάρουν καλά έρχονται και σουτάρουν χειρότερα στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω δηλαδή με τις βολές τι συμβαίνει. Και είναι και αυτό που ακούγεται ότι να τους βάλει ο Πασκουάλη να σουτάρουν βολές. Τι λέτε, παιδιά. Τώρα, ένας παίχτης, το πιο εύκολο πράγμα να σουτάρει είναι θέμα συγκέντρωση και είναι και θέμα ψυχολογία, βλέποντας πολλές φορές να χάνει ο συμπαίχτης σου τις βολές, μπαίνει στο τρυπάκι να σκεφτείς μην τη χάσω κι εγώ και τη χάνεις. Γιατί έχει κακούς στις βολές τον Καλάθη και τον Γκίστ ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός. Δύο παίχτες που κερδίζουν αρκετά φάουλ και είναι κακοί στις βολές. Ο Σάκης λέει ότι ο Μίτογλου του χρόνου σε μια ομάδα με περισσότερο ευρωπαϊκή νοοτροπία θα μπορέσει να δείξει περισσότερο το ταλέντο του. Σωστό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σωστό το, σωστή τοποθέτηση. Παιδιά, μην αγχώνεστε για τον μπάσκετ. Όλα όπως κάθε χρόνο καλά θα πάνε. Αφήστε τα. Ελάτε Μυτιλήνη να πιούμε κανένα ούζο, Γιώργος. Γιώργο, ευχαριστούμε. Θα έρθουμε και θα στείλουμε μήνυμα. Ο Χαραλαμπόπουλος λέει: αν έκλεισε στο Περιστέρι, δανεικός. Έχει ακουστεί, αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ναι.
Έχει ακουστεί και λόγω Πεδουλάκη. Λόγω Αργύρη δεν θα, είχε, δεν θα ήταν περίεργο. Αλλά δεν το ξέρω ακόμα αν υπάρχει. Ο Κόπονεν δεν είναι παίχτης άνω του εκατομμυρίου. Καλά, τι συζητάμε. Ο Κόπονεν είχε συμβόλαιο την πρώτη χρονιά που θέλει να τον πάρει Παναθηναϊκός. Ήταν στο 1,5 εκατομμύριο και είχε πάει στη Μπαρτσελόνα με αυτά τα λεφτά, 1,4, κάτι τέτοιο. Ναι, για να πάρει τον Κόπονεν αυτά τα λεφτά πρέπει να δώσει. Εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να δώσει. Όχι τόσα το 1,5, το 1,5 εκατομμυρίου είναι. Καλησπέρα από Κάλυμνο. Με παπά, πότε θα μιλήσει η ομάδα? Δεν πιστεύω να μην έχει μιλήσει. Το θέμα είναι πως ο Παναθηναϊκός χρειάζεται αξιόπιστο πάγκο, γιατί τα δίνουν όλα στην αρχή και μετά πέφτει, λέει ο φίλος. Εντάξει, το δεύτερο rotation είναι αυτό. Φιλιά στο Θανάση από Γερμανία. Να σε καλά, ρε Θανάση. Ξέρουμε να... αν κινείται τίποτα με Σλούκα. Όχι, έχει συμβόλαιο με τη Φενέρ, δεν πρόκειται να φύγει. Λέτε να γίνει κανένα μπαμ για να φέρουμε τον Άναλη, ρωτάει ο Ιάσονας. Ο Δημήτρης, καλησπέρα στην παρέα. Γράφω από Φιλανδία. Ο Πόνιτκαν παίζει για το 3, λέει. Ο Πόνιτκαν έχει ένα πολύ μεγάλο ντεσαβαντάζ, σουτάρει πολύ άσχημα. Και δεν μπορεί να πάρει παιχνίδι. Είναι εκρηκτικό, αλλά σουτάρει πολύ άσχημα. Θεσουτέρ, και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι εδώ πέρα ταιριάζει με το Θανάση κιόλας, που ο Θανάσης δεν είναι και το δυνατό του στοιχείο του σουτ, οπότε δεν πρέπει να έχει 2-3 άρια που να έχουν μειονέκτημα σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν. Πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Ο Κόπονεν, φίλε, είναι ο καλύτερος στέρ τρίποντος στην Ευρωλίγκα. Ο Θανάσης ρωτάει αν ο Μίτογλου δεν μπορεί να είναι ένα σύγχρονο πεντάρι. Κινείται σωστά και σουτάρει πολύ καλά, έτσι ανοίγει άμυνα σε διεισδύσεις. Παπά, δεν μπορεί να είναι ένα σύγχρονο πεντάρι ο Μίτογλου. Παναθηναϊκός είμαστε, λέει ένα φίλος, ξεκολλάτε με το 191 ΦΑΠ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, μηνύματα είναι. Τώρα μου βγήκε αυθόρμητα, δεν ήθελα να το διαβάσω στο ΦΑΠ. Αλλά αφού το πάμε τώρα. Εντάξει. Είναι και τα μηνύματα έτσι όπως έρχονται. Έρχεται, είναι βροχή και το διαβάζει. Ναι, μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα. Μπορεί να περάσει, ναι, το οτιδήποτε έτσι όπως έρχονται τα μηνύματα. Σε ποιες θέσεις θέλει να ενισχύσει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός να ενισχυθεί? 2-4 είπαμε. 2-3-4. Πιστεύω ένας playmaker και ένας shooter και ένας αθλητικός τριαροτεσάρης. Ο Χαραλαμπόπουλος μου αρέσει σαν παίχτης, κρίμα που δεν έχει εξελιχθεί αυτό το παιδί. Εντάξει, είχε και την ατυχία πριν ο Χαραλαμπόπουλος. Εντάξει, δεν είναι αθλητικός αυτό. Το μπάσκετ έχει αλλάξει πολύ και έχει πάει σε αθλητικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και έχει και το πρόβλημα του Μποχορίδη. Ναι. Ότι και αυτός είναι 3,5. Δεν είναι 3, δεν είναι 4. Παιδιά, ο Παϊρότης με καμήλα βιολογική καύση, λέει, έρχεται. Εντάξει, ήρθε, ρε παιδιά, μην είστε άδικοι. Εδώ είναι. Ήρθε, έφτασε. Αυτό έχει σημασία. Είναι ένα βήμα γι' αυτό. Βιολογική καύση, καμήλα. Πήγα να ξαναδιαβάσω το μήνυμα. Με την Καμίλα. Όχι. Λοιπόν. Σκάνδαλο αν φύγουν James και παπάς. Ναι. Να είσαι. Εντάξει. Σκάνδαλο τώρα. Μεγάλη. Εντάξει. Με παπά και Ντένμον, μόνο στο 2 πρόκειται να πάμε Final Four. Γιατί μην κάνεις εσύ εξαγγελίες, φίλε. Κάτι δικές σου. Περίμενε να δούμε. Η ομάδα θα οριοθετήσει τους στόχους της. Όχι εγώ και εσύ, και κάτσε να δούμε. Περίμενε, είναι ακόμα Ιούλιος. Έχουμε ακόμα πολύ καιρό. Ο Άγγελος ρωτάει αν ισχύει η μείωση του μπάτζετ στον Ολυμπιακό. Το ρεπορτάζ λέει για 7 εκατομμύρια αγωνιστικό. Από εκεί και πέρα, από τα 7 εκατομμύρια αγωνιστικό, αν ισχύει αυτό, πόσα πήρε ο Σπανούλης? Δεν πρέπει να πήρε πολλά. Ένα δεν πήρε. Όχι. Όχι, λες. Πιστεύω πιο λίγο. Πιο λίγο. Να πήρε ένα. Και εκεί να χάλασε το. Γιατί μόλις έβγαινε από τη συνάντηση από την πόρτα της Αρκάντια, διαβάζαμε αφιερώματα για τη δεκαετία που κλείνει στον Ολυμπιακό με τον νέο διαιτές. Όχι, είναι μονοετές. Ήταν μονοετές τελικά. Εντάξει. Και δεν μήπως στράβωσε εκεί κάτι. Ο Καλαϊτζάκης θα πάρει περισσότερες ευκαιρίες ακόμα και στην Ευρωλίγκα. Τρομερό ταλέντο, λέει ο Χρήστος. Αν ήμασταν στην Ισπανία, θα είχε παίξει ήδη. Όπως είχε παίξει ο Ρούμπιο. Γιατί και ο Πασκουάλ του αρέσει πάρα πολύ. Έτσι. Δηλαδή, και ο Πασκουάλ βάζει νέους. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε και λίγο από πάνω στα κοράκια, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν τον αφήνουμε τον προπονητή. Αν μπει μία βόλτα στο ίντερνετ να κάνει μετά από μια κακή παρουσία ενός παίχτη, θα αναγκαστεί να μην ξαναβάλει να παίζει μόνο με 5. Δεν γίνεται, δεν έχουμε υπομονή. Ναι, εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα για το τέλος της εκπομπής και πονάει η καρδιά μου που δεν έχουμε να δώσουμε προγνωστικά σήμερα. Α, στο καλύτερο. Ναι, γι' αυτό. Α, μπορούμε όμως να δώσουμε έτσι για τους προημιτελικούς. Εντάξει, και αύριο τι θα δώσουμε. Θα τα δώσουμε αύριο. Εντάξει. Τρομερό το Αγγλία-Κολομβία χθες. Πραγματικά. Τρομερό, τέλος πάντων. Εντάξει. Εντάξει.
Εγώ λυπάμαι τον Μπάκα και τον άλλον. Φουλ μηνύματα απειλητικά, ε. Εντάξει, τι εκεί πέρα που είσαι τώρα. Ο άνθρωπος ούτε τον ένιωξε ότι σκέφτηκε ότι έχασε το πέναλτι, σκέφτηκε ότι μπορεί να χάσει το κεφάλι του. Δεν υπάρχουν οι τύποι στην Κολομβία. Εγώ δεν θα έπαιζα Εθνική Κολομβία σαν ήμουν Κολομβιανός. Ναι, καλύτερα, θα ήσουν πιο σίγουρος. Εντάξει, βέβαια, πέναλτι. Έλα, μια ώρα και την πίνουν 24-24 ώρα, δεν έχουν. Χαραλαμπόπουλος λέει δεν έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει στο Παναθηναϊκό. Πιστεύετε ότι με τον Παπά βασικό έχουμε μέλλον ή όχι, μήπως μας έδειξε το αβάνι του? Αυτό είναι κάτι που θα δούμε. Καλησπέρα, ξέρετε περίπου τα στατιστικά του Κόπανε στην Μπαρτσελώνα? Το θέμα είναι ότι έχει γύρω στο 50% στο τρίποντο, 47-50% στο τρίποντο, και ο Παναθηναϊκός ψάχνει σουτέρ, οπότε είναι πολύ καλή περίπτωση. Υπάρχει ένα μήνυμα με το φίλο μου το 191. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Κάτι για το Flash λέει. Ότι θα τρέξει σε Ελλάδα και Ευρώπη την ομάδα. Κόπωνε μαζί. Κόπωνε μαζί με Νάνα, λέει ένας φίλος. Μην αγχώνεσαι με τον μπάσκετ, λέει ένας φίλος. Λαρετζάκης, τι γίνεται? Ο Γιάννης, παιδιά... Μυθικό μήνυμα, παιδιά. Είναι μυθικό, χίλια συγγνώμη, αλλά είναι εξαιρετικό το μήνυμα του 190. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε, αλλά... Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε κλείνοντας, γιατί φτάνουμε στο τέλος, στην προσφορά του powershop.gr μέσω του e-bazaar. 80% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Πρώτη τάξη ως ευκαιρία, παιδιά, ό,τι πρέπει, σούπερ... Σούπερ προϊόντα από το powershop.gr. Συνεχίζει τις προσφορές και συνεχίζει να στηρίζει εδώ πέρα και την εκπομπή και ευχαριστούμε. Και έχοντας μπει στην τελική ευθεία. Γιάννης Μυραράκης ή Γιάννης Σταυλάκης, να βάζει τον κόσμο μέσα στις ταβέρνες. Πραγματικά σου πάει πάρα πολύ αυτό το στυλ. Καλό είναι. Παιδιά, ελάτε μέσα όλοι να πάρετε να ψωνίσετε. Και να έχω και κάτι να τρώω. Να τσιμπάω και ένα τραπεζάκι να τσιμπάω. Τσολιά ο Γιάννης λοιπόν. Όντως, παιδιά, τα προϊόντα στο PowerShop είναι τρομερά και με 80% μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σήμερα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έβγαλε στην δημοσιότητα και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που αφορούσε την τελετή λήξης του Summer Cup των Ακαδημιών, όπου δεν ήταν μια απλή τελετή λήξης, είχε πολλές κοινωνικές δράσεις. Και πραγματικά αξίζω συγχαρητήρια στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για αυτή την πολύ ιδιαίτερη μέρα. Και θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και το συγκεκριμένο βίντεο στο κλείσιμο της εκπομπής τώρα σε λίγη ώρα. Ο άνθρωπος κλαίει. Ειλικρινά δεν υπάρχει. Να πες το βίντεο. Δεν ρίχνετε το βίντεο γιατί θα κλάψει κι άλλο και θα γίνουμε ρεζίλοι. Δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα. Αύριο και πάλι θα είμαστε εδώ. Τέσσερις με πέντε, συγγνώμη.